Ένα μήνυμα ζωής μακριά από εξαρτήσεις στέλνει η πανεπιστημιακή κοινότητα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συντονίζει τη δράση της μαζί με κοινωνικές οργανώσεις κατά των ναρκωτικών. Στο διήμερο που θα διοργανωθεί, εκπρόσωποι φορέων της πόλης θα ενημερώσουν τους φοιτητές για τις επιπτώσεις όχι μόνο των ναρκωτικών, αλλά και των υπόλοιπων εξαρτήσεων. Έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία εδώ και αρκετά χρόνια με το ΚΕΘΕΑ. Ήδη στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης η συνεργασία μας επεκτείνεται σε όλους τους φορείς απεξάρτησης της πόλης μας, με στόχο να κινητοποιηθούν στον χώρο του Πανεπιστημίου. Θα έχουμε και συνέχεια, δηλαδή δεν θα περιοριστούμε μόνο σε αυτήν την εκδήλωση, έτσι ώστε να είναι ορατή σε όλους τους φοιτητές μας αλλά και στο ευρύτερο κοινό της πόλης η πρόταση ότι υπάρχει και ένας άλλος δρόμος. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προσπαθεί να αντιμετωπίσει διαρκώς το πρόβλημα της διακίνησης και της χρήσης ναρκωτικών. Είναι μία μάστιγα της κοινωνίας, η οποία χτυπά κυρίως τους νέους ανθρώπους, αφορά τους νέους ανθρώπους. Το Πανεπιστήμιο έχει δεκάδες χιλιάδες φοιτητών, φοιτητριών που κινούνται κάθε μέρα μέσα στην πόλη. Πάντως, η διοίκηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου παραδέχεται πως στους χώρους του Ιδρύματος η διακίνηση των ναρκωτικών είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ωστόσο, μετά τον Αύγουστο και την αλλαγή του νομικού πλαισίου, η διοίκηση έχει τη δυνατότητα να διαθέσει περισσότερα κονδύλια για την προστασία των χώρων του κάμπους σε συνεργασία με την αστυνομία. Κάνουμε ό,τι μπορούμε από την πλευρά μας και το δείξαμε από τον Αύγουστο και μετά, που έχουμε τη δυνατότητα από τον νόμο να πάρουμε χρήματα από άλλες. Από άλλες προτεραιότητες και να τα δώσουμε για να ενισχυθεί η φύλαξη, το κάναμε. Είχαμε και την εξαιρετική συνεργασία της αστυνομίας στο θέμα της διακίνησης ναρκωτικών και άρα αυτό μας βοήθησε να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Το διήμερο θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Νοεμβρίου στους χώρους του Απιθύτα.